Δήμος μπορεί να μην μας έστειλε φωτογραφίες, αν και του ζητήσαμε. Είδες, μας έριξε πόρτα από την Παρασκευή. Ευτυχώς οι άλλοι πάντως. Μάλλον ήξερε για την επιθυμία του ζευγαριού ο Δήμος και τη σεβάστηκε. Είχε πολύ πλάκα ένα post που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας χθες το βράδυ και στο οποίο μάλιστα ανταποκρίθηκε και η Βόνη με φατσούλες γέλιων. Τι λέει λοιπόν ο Λάμπρος, δημοσιεύει αυτό το χαρτάκι που είχαν μοιράσει στους καλεσμένους ο Αντώνης και η Βόνη, που λέει «Θερμή παράκληση να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της απόψινής βραδιάς και να μην δημοσιοποιήσετε στιγμές από το γάμο μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ». Και γράφει ο Λάμπρος πολύ εύστοχα: «Δεν μπορώ να πω, κόμμα, το σεβάστηκαν όλοι». Και κάνει και mention στον Αντώνη και την Ιβόνη: «Να ζήσετε, τα είδαμε όλα, ήταν τέλεια». Και από κάτω βέβαια έχει και το σχόλιο της Ιβόνης που έχει φατσούλα και καρδούλες που γελάει και πολλά σχόλια έτσι χρηστών που λένε ότι ναι, ήταν σαν να ήμασταν κι εμείς καλεσμένοι, ευτυχώς μας βοήθησαν και τα είδαμε όλα κτλ. Άρα το ζευγάρι όντως ήθελε ιδιωτικότητα. Απλά μοιραία όταν είναι τόσος κόσμος εκεί. Δύσκολα. Ναι, δεν την γλιτώνεις. Ήτανε παιδιά κάποιοι, ανέβαζαν βιντεάκια live. Παιδιά, όμως δεν υπήρχε κάποιος εκείνη τη στιγμή να τους πει κατεβάστε το κινητό σας. Ας πούμε, όταν πας σε ένα θέατρο και ανεβάζεις κινητό και δεν επιτρέπεται. Ήταν 350 άτομα, ήταν πάρα πολλά. Και είναι και σε όλες τις γωνίες. Και σου λέει, άλλο το έχω για μένα, δεν θα το ανεβάσω. Και παιδιά, εγώ νομίζω, παιδιά, όλο αυτό πρέπει να ξεκινήσει από έναν. Ένας πρέπει να ανέβασε και μετά να το δεις άλλοι. Και δεν είπαν εντάξει, έχω ανέβασει κι εσύ. Εγώ έτσι πιστεύω και λίγα είδαμε. Πάντως το γάμο του Σάκη δεν έγινε. 350 άτομα και έχουν βγει μόνο αυτά, παιδιά, λίγα είναι. Λοιπόν, όπως και να έχει, η Βόνη Αντώνη, να ζήσετε, να χαιρέσετε την κουκλάρα την Έλενα. Στο δικό σου το γάμο, πάντως δεν θα ανεβάσουμε. Να δούμε τον Ουσέτη.